Μια πρωτοφανή θεωρία συνωμοσίας ανέπτυξε ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Μπολσονάρου. Υποστήριξε ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο χρηματοδότησε εμπρισμού στον Αμαζόνιο για να εξασφαλίσει φωτογραφίες που παρέδωσε στη WWF ως πιστήρια για την καταστροφή του περιβάλλοντος. Τόσο το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, όσο και ο Στάρ του Χόλιγουντ διέψευσαν τους ισχυρισμούς του. Με αφορμή τις εικασίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι εθελοντές πυροσβέστες μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων προκαλούν τις καταστροφικές πυρκαγιές στον Αμαζόνιο για να πουλήσουν τις εικόνες στο Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, ο πρόεδρος Μπολσονάρου κατηγόρησε τον Λεωνάρντο Ντικάπριο χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις ότι εκείνος ευθύνεται για τους εμπρισμούς με το να χρηματοδοτεί το εν λόγω ταμείο. Então, o Leonardo DiCaprio doa $500,000 para essa ONG. Uma parte foi para o pessoal que estava tocando fogo. Tá certo, Leonardo DiCaprio? Pô, você está colaborando aí com a queimada da Amazônia. Μάλιστα, ο Βραζιλιάνος πρόεδρος έσπευσε να το επαναλάβει και σε υποστηρικτές του έξω από το προεδρικό μέγαρο. O Leonardo DiCaprio é um cara legal, não é? Με ανακοίνωσή του στο πρακτορείο Associated Press, ο Αμερικανός ηθοποιός αρνήθηκε τις κατηγορίες. Παρότι αξίζουν υποστήριξης, δεν χρηματοδοτήσαμε τις οργανώσεις που στοχοποιήθηκαν. Και το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση διέψευσε κατηγορηματικά ότι δέχτηκε δωρεά από τον Αμερικανό ηθοποιό και ότι απέκτησε φωτογραφίες από πυροσβέστες.